Μόνη και αίτητη στην κορυφή της Αλφα Φθιώτιδας παραμένει η Στυλίδα, η οποία νίκησε τον Οπούντιο Μαρτίνου με 2-0 εντός έδρας για τη 10η αγωνιστική. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, προκειμένου να ελέγξουν τον ρυθμό και να πιέσουν για ένα γρήγορο γκολ που ήρθε στο 14ο λεπτό. Η μπάλα πέρασε από τον Καραδήμο και έφτασε στον Κάτζαρη. Αυτός θέλησε να κάνει το γύρισμα στο Λάγιο, η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Πίλια και κατέληξε στα δίχτυα του Τσίμα για το 1-0. Στο 22 οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα όταν ο Μαλέρδος υποδείχθηκε σε θέση offside από την πάσα του Σκαμπαρδόνη. Ο πρώτος βοηθός διαιτητή, ο Κώστας Αναγνώστου, σήκωσε το σημαίακι του και η φάση σταμάτησε. Στο 33 ο Κώστας Βαρυπάτης σούταρε έξω από την περιοχή του Μαρτίνου, με τον Τσίμα να αποκρούει πέφτοντας στη δεξιά γωνία του. Τρία λεπτά μετά, βαθιά μπαλιά του Κάτζαρη για τον Φλέσσα, ο οποίος υπό την επιτήρηση του Καφετζόπουλου την έφερε στο αριστερό και σούταρε out. Ο Κώστας Κουφιώτης στάθηκε άτυχος στο 55, όταν εκτέλεσε απευθείας το φάουλ και είδε την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 60 ένα μακρινό σούτ της Καμπαρδόνη κατέληξε out και στο επόμενο λεπτό κεφαλιά από τον αρχηγό του Μαρτίνου, τον Νίκο Κοτσαλά, με την μπάλα στην αγκαλιά του Καρανάσιου. Οι Λοκροί έμειναν με 10 παίχτες στο 63. Ο Καραδήμος είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Τσιγαρίδα για το φάουλ στο Λάγιο. Η Στυλίδα με αριθμητικό πλεονέκτημα κλείδωσε την νίκη της στο 61 λεπτό. Ο Λαΐνας έδωσε την ασίστ στο Λάγιο και ο αρχηγός του ΑΟΣ μέσα από τη μικρή περιοχή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Στο 72 κάθετη πάσα του Παρλάτζα για τον Μπίκο. Ο επιθετικός της Στυλίδας έβγαινε τέτ α τέτ με τον Τσίμα, όμως υποδείχθηκε σε θέση offside. Μια απίθανη φάση είχαμε στο 81ο λεπτό. Από τη μεσαία γραμμή, ο Χατζής εκτέλεσε το φάουλ με πολύ δύναμη, στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο αριστερό και μετά στο δεξί δοκάρι του Τσίμα. Σίγουρα θα ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ της σεζόν. Στο 86 και πάλι ο Χατζής από το σημείο του πέναλτι σούταρε out. Στο 88 νέες φωνές των γηπεδούχων και πάλι για υπόδειξη offside στον Μπίκο, ο βοηθός διαιτητή θεώρησε ότι ήταν σε αντικανονική θέση. Τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 90 για τη Στυλίδα, ο Τσότζορας άνοιξε την μπάλα με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας του Μαρτίνου να τον προλάβει με τα πόδια. Εδώ η ομάδα της Στυλίδας έχει κάνει μια προσπάθεια, πιστεύω όλη τη χρονιά, είναι σταθερή. Είναι μια ομάδα που εμπνέει υγεία, έχει νεαρά παιδιά, παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Σίγουρα σήμερα το παιχνίδι για μας, ειδικά με τα πρώτα 15 λεπτά, θεωρώ ότι το ισορροπήσαμε. Και υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη που στο ποδόσφαιρο μετά, αν δεν γίνεται ποδόσφαιρο 100%, αλλά αν σοβαρίσουμε στην χρονική στιγμή αυτή, το παιχνίδι θα είναι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα το δεύτερο ημίχρονο είναι πιο ισορροπημένο, 100%. Η αποβολή μας στοιχίζει και θεωρώ ότι όταν μείναμε με 10 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτή την ομάδα. Εμείς κοιτάξαμε να αντιμετωπίσουμε τον Μαρτίνο με τον απαραίτητο σεβασμό. Εντάξει. Σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία έπαιζε στη ΓΑΜΑ Εθνική πέρυσι και μόνο αυτό φτάνει να δείξει ότι είναι μια ιστορική ομάδα. Πάντα ήταν ιστορική ομάδα του Μαρτίνου. Εντάξει, κοιτάξαμε να διαχειριστούμε το μάτς. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς μέσα στη βδομάδα. Έχουμε παίκτες από πίσω που μπορούν να καλύψουν το κενό. Μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι, βάλαμε ένα γκολ, κάναμε φάσεις. Είπαμε τα παιδιά να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο να ασφαλίσουμε το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ. Πράγμα που έγινε. Εντάξει, μετά έρθει και η αποβολή από έναν ποδοσφαιριστή από τον Μαρτίνο, οπότε το έργο ήταν πιο εύκολο για μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες αποσύσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όμως τόσο οι παράγοντες όσο και εγώ και με τη δουλειά που θα κάνουμε, σίγουρα και με το χρόνο που χρειάζεται αυτή η ομάδα, νομίζω θα παρουσιαζόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι καλύτερη. Και πιστεύω με τις προσθήκες που θα κάνουμε και το Δεκέμβριο θα παρουσιάσουμε και πάλι ένα πολύ δυνατό σύνολο και ξανά. Ο κόσμος θα χαρεί πάντα γιατί το Μαρτίνο έχει μια πολύ βαριά φανέλα και πιστεύω θα ξαναγυρίσουν πάλι στον δρόμο των επιτυχιών. Συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε, στο ίδιο μοτίβο, αλλά όντως έχει έρθει αυτό το άγχος, σε εισαγωγικά άγχος, έτσι, το καλό το άγχος, ότι τα παιδιά βλέπουν ότι παιχνίδι με το παιχνίδι κερδίζουμε συνέχεια. Εντάξει, εγώ τους λέω συνέχεια δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος, να κοιτάξουμε να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Και δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω εδώ ως προπονητής. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι λίγο διαφορετικό από τη Βιωτία. Θα πω στη Βιωτία λίγο περισσότερο τακτικό, όμως εδώ οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Είναι πολύ γερές οι ομάδες. Και θεωρώ από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο όλοι πραγματικά μπορεί να κερδίσουν όλους. Και αυτό θα το έχετε δει τόσο με τα αποτελέσματα κι εσείς και πιστεύω θα φανεί και στην πορεία μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Όλοι δηλαδή θα κινδυνεύουν να χάσουν από όλους. Εμείς ευελπιστούμε και με τη διοίκηση που έχουμε κάνει μια συζήτηση ότι η ομάδα θα οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα θα ξαναγυρίσει εκεί που πραγματικά αξίζει. Νομίζω ότι η Στυλίδα άξια βρίσκεται εκεί πέρα που είναι. Και νομίζω δεν χωράνε κάποιοι σχολιασμοί από διάφορους τρίτους περί αδικιών.
που εμπλέκεται μέσα και στη Λιέδα. Νομίζω η Στυλιέδα ξεκάθαρα, όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια πήρε ξεκάθαρα αυτό που δικαιούται. Έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Νομίζω έχουμε παίξει 10 παιχνίδια. Κάναμε μια ισοπαλία στη Λάριμνα, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή αξιόλογη ομάδα. Και από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Δεν ξέρω πού θα σταματήσουμε. Τα παιδιά είναι και αξιόλογα και ταλαντούχα. Προσπαθούμε να συνεπάρξουν και οι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές και οι έμπειροι. Και από εκεί και πέρα η συνέχεια θα δείξει πού μπορούμε να φτάσουμε. Στο Σταρ μίλησε και ο νέος τεχνικός διευθυντής της Στυλίδας, Γιώργος Γατζούρης. Είναι ο τόπος που ζω τα τελευταία 7 χρόνια. Αγαπώ αυτόν τον τόπο, αγαπώ αυτή την ομάδα. Γενικότερα γνωρίζετε όλοι ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση για την πρόταση που μου έκανε. Θέλω να στηρίξω την ομάδα της Στυλίδας, γιατί είναι μια πόλη του οποίου την αγαπάω. Αγαπάω το ποδόσφαιρο. Η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά. Έχει μια αξιόλογη διοίκηση, ένα αξιόλογο προπονητή. Και θέλω να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πολύ καλά, όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε. Πώς είναι τώρα έτσι από το ρόλο του παράγοντα να ζεις το ποδόσφαιρο? Εντάξει, στο παρελθόν, όσοι γνωρίζουν από την ομάδα της Λαμίας, το έχω ξαναζήσει αυτό, σαν πρόεδρος του Νεραστέγ. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, κάθε αρχή και ευχάριστη μάλλον, όχι δύσκολη, ευχάριστη είναι, γιατί είμαστε σε άποψη και σε φάση ότι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, η ομάδα της Στυλίδας έχει μικρά παιδιά και πρέπει να στηριχτούμε στα νέα παιδιά, να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά και να προχωρήσουμε μπροστά, για να μπορούμε να, κάποια στιγμή να έχει και αυτή η ομάδα της Λαμίας αρκετούς ντόπιους ποδοσφαιριστές.